φρένο στην αδήλωτη και την απλήρωτη εργασία μέσω υπεροριών που δεν αμείβονται, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που από την 1η Ιουλίου εφαρμόζει σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που όπως είπε ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης από το Ηράκλειο, θα εκταθεί μέσα στον επόμενο χρόνο και στον τουρισμό επισητισμό. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο με το οποίο υπάρχει απόλυτη εγγύηση για το σεβασμό του ωραρίου και των υπεροριών του εργαζομένου. Πότε ξεκίνησε, πότε φεύγει, τι υπερορίες έκανε, έτσι ώστε τα τετράωρα να μην δηλώνονται σε 8 ώρα. Αυτό έχει τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, της μαύρης και της υποδηλωμένης εργασίας. Είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Φυσικά θα βοηθήσει και αναμένουμε, ήταν από τα ζητήματα τα οποία διαχρονικά ως συνδικαλιστικό κίνημα το θέτουμε στην Ελλάδα, για να υπάρχει, έτσι θα έλεγα, ειδικά σε κλάδους όπως τον τραπεζικό, όπως τα ξενοδοχεία. Ο κύριος Χατζηδάκης βρέθηκε στην 6η μέρα καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τον πρώην ΟΑΕΒ, εξηγώντας ότι σε μια κατεύθυνση εξέβρεσης εργαζομένων στον τουρισμό θα πρέπει οι εργοδότες να βάλουν το χέρι στην τσέπη, επαναλαμβάνοντας ότι όταν η ανεργία πέφτει, ισχυροποιείται η θέση των εργαζομένων. Όταν η ανεργία πέφτει, και αυτό είναι νόμος που ισχύει παγκοσμίως, ισχυροποιείται η θέση των εργαζομένων. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι εργοδότες βάζουν λίγο παραπάνω το χέρι στην τσέπη και αυξάνουν τους μισθούς. Έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω και εγώ, ότι νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν και οι δικοί μας εργοδότες. Εμείς θέσαμε σαν ξενοδοχοπάλη τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας, όπως είναι η υποχρεωτικότητα της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, ταμείο ανεργίας και ΕΦΑΠΑΞ. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο διοικητής του πρώην ΟΑΕΔ, Σπύρος Πορτοψάλτης, ο οποίος εξήγησε ότι το πλαίσιο των ανέργων δεν αλλάζει, αλλάζει όμως ο τρόπος που στηρίζονται και η παραμονή τους στα Μητρώα Ανέργων, όταν αυτοί απορρίπτουν στη σειρά 3 κατάλληλες θέσεις εργασίας. Για πρώτη φορά επίδομα εργασίας. Για πρώτη φορά μπόνους 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους για ατομικό σχέδιο δράσης. Για πρώτη φορά ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων. Για πρώτη φορά επένδυση στον άνθρωπο και στην ποιοτική κατάρτιση για να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης για την απασχόληση και τις δεξιότητες. Είναι μια τεράστια ευκαιρία, θα την αξιοποιήσουμε, θα γυρίσουμε σελίδα. Στο πλαίσιο της 6ης μέρας καριέρας στο Ηράκλειο, συμμετείχαν περισσότερες από 40 επιχειρήσεις που διέθεταν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας για τους ενδιαφερόμενους, που από νωρίς το πρωί έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον, πραγματοποιώντας προσωπικές συναντήσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Εδώ στην Κρήτη προσφέρονται από 43 επιχειρήσεις πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική ευκαιρία για το εργατικό δυναμικό του νησιού. Εδώ μέσα σε μόλις μερικές ώρες, σε 8 ώρες ουσιαστικά από τις 10 μέχρι τις 6, θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να μαζέψουν εκατοντάδες βιογραφικά και θα μπορέσουν αυτοί που αναζητούν εργασία να μιλήσουν με πάρα πολλές επιχειρήσεις.